Όσο εκεί αντιλαμβάνεστε εσείς το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Γιατί όπως έχουν γίνει τα πράγματα, η αποδομημένη Νέα Δημοκρατία και ο κατακαιρματισμένος ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από μόνοι τους. Ο δυνατός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτός που θα αγκαλιάσει το λαό και θα έχει μεγαλύτερη ορμή. Θα κυβερνήσουν και θα συγκυβερνήσουν με το πρόσταμα του ελληνικού λαού. Λέω άλλο στο ποιο θα πας. Για μας δεν υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Προφανώς ιδεολογικά, διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα απέναντι στη δεξιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Εάν ο λαός τώρα την Κυριακή 29 του Μαΐου δώσει πρώτο κόμμα με 35% π.χ. λέμε στη Νέα Δημοκρατία και 25% στο ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω, να πάρει να συζητήσω με το ΣΥΡΙΖΑ ή αν δώσει 35% το ΣΥΡΙΖΑ και 25% στον άλλο. Εμείς βάζουμε πρώτα τον κόσμο. Εμείς ζητάμε λοιπόν το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και όσο πιο μεγάλο είναι, αντιλαμβάνεστε, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι δυνατότητες του και οι δυνατότητες που έχει να καταθέσει πολιτικές. Διότι αυτό είναι που χρειάζεται ο τόπος. Αυτό που ξέφυγε τελευταία από τον τόπο και τον λαό και τη διακυβέρνηση της χώρας και από την ΣΥΡΙΖΑ μέσω Παπά και όλους αυτούς που θέλουν να ελέγξουν καταστάσεις και μέσω Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να ελέγξουν κάποιες καταστάσεις. Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι πολιτικές για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Φτάσει στο σημείο να ακούμε κάθε μέρα τον Άδωνη, ο οποίος αν βάλει σε ένα βίντεο που έλεγε ότι αυτός ο ψηφοφόρος που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία κάνει ποινικό αδίκημα και είναι σαν να ψηφίζει κλέφτες, είναι σήμερα και διακυβεύεται και φωνάζει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν ο κόσμος πρέπει να τα δει. Πρέπει να δει ότι εμείς εδώ έχουμε να καταθέσουμε προτάσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν, ψηφίστε ΠΑΣΟΚ, βοηθήστε το ΠΑΣΟΚ γιατί έχει και νέα ηγεσία άθαντη με νέες ιδέες, αλλά έχει και πολλά άπειρα στελέχη τα οποία ο συγκερασμός αυτών των δύο πραγμάτων, της εμπειρίας και της νεότητας, θα δώσει το καλύτερο έναυσμα. Και αυτό το χρωστάμε και στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και διαχρονικά σε αυτά τα οποία έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας, αλλά κυρίως στους πατεράδες, αλλά κυρίως στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Γιατί αυτό που πρέπει να αφήσουμε είναι η παρακαταθήκη μας. Αυτά τα οποία σωστά κάνει εδώ ο Δήμαρχος, αυτά τα οποία σωστά προτείνουμε εμείς, αυτά είναι τα οποία πρέπει να υπερασπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ τη στήριξη σας πρώτα στο ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει την κριτική του αυτή που έχει απέναντι στο ψηφοδέλτιο και ψηφίσει τους καλύτερους. Σας ευχαριστώ και είστε πραγματικά σήμερα συντηρητικά γιατί είναι ο πρώτο κράτο τα παλιά και αυτό δείχνει τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ ότι ξαναρχίζεται στα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν η συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.